Για 12 λεπτά, κύριε Φίλη. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση πορεύεται με βάση τη λαϊκή εντολή, η οποία είναι σαφής. Να βγούμε από τη λιτότητα, να μπούμε στην ανάπτυξη, να μειώσουμε το χρέος και όλα αυτά επανεντάσσοντας ουσιαστικά και ισότιμα τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, γιατί τα μνημόνια την έχουν καταστήσει παρία. Είναι προφανές ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι αγώνας της μιας τροπολογίας ή της μιας μέρας. Είναι αγώνας συνεχής, αγώνας αντοχής, αγώνας με ενδιάμεσους στόχους, με κατακτήσεις, με εναλλαγές συναισθημάτων, με μπρος-πίσω. Αλλά είναι αγώνας με ένα σχέδιο, το ξαναλέω, να σπάσουμε τα δεσμά της λιτότητας, να μπούμε στην ανάπτυξη, να μειώσουμε το χρέος που είναι προϋπόθεση για να μπούμε στην ανάπτυξη και να αποκαταστήσουμε το κύριος της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αγώνα μας αυτό δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε με τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι καθημερινά συνειδητοποιούν τα αδιέξοδα της πολιτικής του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας στην Ευρώπη. Είμαστε ακόμα και με δυνάμεις των ευρωπαϊκών ελίτ που διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη βαθαίνει, γλιστράει ξανά στην ύφεση και στο τέλμα, όταν άλλες μεγάλες οικονομικές και πολιτικές ολοκληρώσεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν από την κρίση. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε καταστήσει σε λίγες μέρες το ελληνικό πρόβλημα, όχι μια βαλκανική ιδιαιτερότητα όπως αντιμετωπιζόταν, αλλά ένα διεθνές πρόβλημα, ένα κεντρικό θέμα της παγκόσμιας οικονομίας. Και αυτή ακριβώς η επιτυχία είναι που μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα επιτύχουμε πολιτική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε μεσοπρόθεσμα. Αντιμετωπίζουμε την εχθρότητα μεγάλων κέντρων και ισχυρών και εντός και εκτός της χώρας. Και για τα εκτός είναι κατανοητό. Ποιοι και για ποιους λόγους, πολιτικούς και οικονομικούς, θέλουν να αποτύχει η ελληνική προσπάθεια σαν ένα παράδειγμα τιμωρίας για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Αλλά πιο ισχυρή από ό,τι φαίνεται είναι η αντίδραση από τα μέσα, που μερικές φορές έχει την συνεργασία και το συντονισμό με τους έξω. Είναι τα κυκλώματα της διαφθοράς, πολιτικής και οικονομικής, που βλέπουν ότι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη λαϊκή συνένεση, η προσπάθεια αυτή θα τους οδηγήσει οριστικά στο παρελθόν και θα οδηγήσει τη χώρα με σταθερά βήματα προς τα μπρος. Θα πέσουν στο κενό οι εκβιασμοί που απεργάζονται απ' έξω και από μέσα. Εκβιασμοί που θέλουν να εμποδίσουν το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης αυτής. Θα προχωρήσουμε, χωρίς να δίνουμε σε κανέναν λόγο, σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει και τα οποία είναι απολύτως εντός των πλαισίων της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, αλλά και μια σειρά άλλα μέτρα ανθρωπιστικής υφής, όπως αυτά που ανήγγειλε χθες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν την κατάργηση φυλακών τύπου Γ, την αποφυλάκηση ανηλίκων, βαριά ασθενών και αναπήρων, την καθιέρωση εναλλακτικών ποινών για εξαρτημένους και την τιμωρία του bullying. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπήρχε ιδιώνυμο αδίκημα και τιμωρία για το bullying. Και με το τραγικό συμβάν στα Γιάννενα επανέρχεται το ζήτημα αυτό από ανθρωπιστική πλευρά ξανά στο προσκήνιο. Θα πέσουν λοιπόν στο κενό αυτοί οι εκβιασμοί παρεμπόδισης του νομοθετικού έργου. Και θα επιμείνουμε στην εφαρμογή του πλαισίου συμφωνίας που στις 20 Φεβρουαρίου συνυπογράψαμε με το Eurogroup. Ένα πλαίσιο το οποίο θέτει μια κίνηση για μεταρρυθμίσεις στη χώρα και
καθιστά οριστικά παρελθόν το μνημόνιο και την πέμπτη αξιολόγηση. Και ταυτοχρόνως θα επιμείνουμε ότι στο μεταβατικό διάστημα των 4 μηνών, μέχρι ότου διευκρινιστεί και ρυθμιστεί οριστικά το θέμα του χρέους με μείωση του χρέους, σε αυτό το μεταβατικό διάστημα υπάρχει η από τη Δανειακή Σύμβαση υποχρέωση των δανειστών να δώσουν τα χρήματα στη χώρα μας. Εάν οι δανειστές συνεχίσουν ένα παιχνίδι εκβιασμών τελεσιγράφων και να σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του ελληνικού λαού, τότε δεν έχει άλλη λύση η κυβέρνηση παρά να απαντήσει σε αυτή τη μονομερή ενέργεια των δανειστών, καταφεύγοντας στο μόνο ισχυρό όπλο που έχει, που είναι η προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, η λειτουργία του ελληνικού κράτους, των υποχρεώσεων που έχει απέναντι στους Έλληνες πολίτες, ως προτεραιότητα. Προειδοποιούμε λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνουμε παθητικοί αποδέκτες μονομερών ενεργειών εκ μέρους των δανειστών. Είναι σαφής η άποψή μας, την διατυπώνουμε με μεγάλη σαφήνεια για όποιον θέλει να την ακούσει για άλλη μια φορά. Εμείς δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες, αλλά δεν θα ανεχθούμε όμως και μονομερείς ενέργειες εις βάρος του ελληνικού λαού. Είναι προφανές ότι δεν κυβερνά μια κυβέρνηση υπό επιτροπία, ούτε με μερική εξιοδότηση και εντολή. Κυβερνά μια κυβέρνηση που θέλει να αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία, τη δημοκρατία, την εθνική αξιοπρέπεια για το διεθνές κύρος της χώρας, τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Ό,τι σημαίνει αυτό, αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι σημαίνει αυτό για να φτάσουμε σταδιακά σε αυτό το στόχο. Κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκα στο θέμα των στόχων της ελληνικής κυβέρνησης και στην ανάγκη να υπάρξει πολιτική λύση. Ήδη ο Πρωθυπουργός της χώρας προχωρεί σε κινήσεις που γνωρίζετε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διμερείς και πολυμερείς. Ένα ισχυρό στοιχείο που διατηρούμε πάνω στο τραπέζι είναι το γεωπολιτικό χαρτί της χώρας. Δεν είμαστε μόνοι απέναντι σε μια παντοκράτηρα Γερμανία, σε μια Γερμανία που θέλει την Ευρώπη αυλή της. Είμαστε και με άλλες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, είμαστε όμως και ως μέλος της Ευρωζώνης ανοιχτοί σε συνεργασίες πολιτικές και οικονομικές με άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δυνάμεις των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν είμαστε μόνοι στα σαγόνια μιας Γερμανίας νεορθόδοξης, μιας απειλητικής για την ενότητα της Ευρώπης Γερμανίας. Αυτό ας γίνει σαφές. Δεν είναι λόγια. Για το νομοθετικό μας έργο, είναι προφανές ότι επιδιώκουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα, να καταλάβει ο πολίτης ότι πέρα από την αλλαγή των σχέσεών μας με τους δανειστές, εξαιτίας και αυτής της αλλαγής στο βαθμό που θα επιδιώξουμε και θα μπορέσουμε να επιτύχουμε, θα υπάρξει αλλαγή, ραγδαία αλλαγή στην καθημερινότητά του. Το νομοσχέδιο που σήμερα συζητούμε για την ανθρωπιστική κρίση ακριβώς είναι η πρώτη συμβολική αλλά και ουσιαστική παρουσία αυτής της πολιτικής της νέας κυβέρνησης. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των δεσμεύσεών μας, οι οποίες υπάρχουν ενεργείς στο πλαίσιο της τετραετίας. Γνωρίζουμε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα εάν. Πρώτον, υπήρχε το πρωτογενές πλεόνασμα στα ταμεία μέσα, το οποίο ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κλειοδότησε, ότι κατέλειπε στη σημερινή κυβέρνηση. Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ μιλούν για πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ και όχι για 1,5% όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. 0,3, το οποίο επιτεύχθηκε μάλιστα εις βάρος κοινωνικών δικαιωμάτων, της υγείας, της παιδείας, των συντάξεων, δυστυχώς αυτόν το success story. Εάν μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει, και δεν το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, κοινοτικούς πόρους. Είπε ένας εισηγητής των κόμματος της αντιπολίτευσης ότι από το Ταμείο των Απόρων το Ευρωπαϊκό είχαμε 15 Δεκεμβρίου, λέει, βρει κάποια κονδύλια. Και τι τα κάνατε. Και τι τα κάνατε. Αργά τα βρήκατε και νωρίς τα θυμηθήκατε. Είναι σαφές ότι το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης για πρώτη φορά
αυτή η κυβέρνηση το καθιστά ευρωπαϊκό θέμα. Αναγνωρίζει η Κομισιόν ότι τα μνημόνια προκάλεσαν ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μας και συνεπώς είναι στοιχειώδης έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Από εκεί θα βρούμε χρήματα για να μεγαλώσουμε τις δαπάνες για την ανθρωπιστική κρίση, για να μπορέσουμε να δώσουμε τα οφειλόμενα στους εκατομμύρια συμπολίτες μας οι οποίοι δεινοπαθούν από τα μνημόνια και τη λιτότητα. Από εκεί και από την καταπολέμηση της διαφθοράς. Διότι το νομοσχέδιο είναι δίδυμο νομοσχέδιο. Δεν έχει δύο πράγματα τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους, δύο θέματα. Είναι πολύ σχετικά. Είναι το ένα προϋπόθεση του άλλου. Δηλαδή, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να αλλάξει το υπόδειγμα της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας, για να ενισχύσουμε κατά προτεραιότητα με τα χρήματα αυτά τους ανθρώπους που δεν έχουν και είναι αντικείμενο μιας μεγάλης υπερεκμετάλλευσης. Και ταυτοχρόνως, η ενίσχυση των κονδυλίων της ανθρωπιστικής κρίσης είναι άλλο ένα στοιχείο που δικαιολογεί αυτήν την κυβερνητική πολιτική. Ακούσαμε μια κριτική, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και συνεπώς προχωρεί σε μια πολιτική η οποία δεν είναι συνολική ή είναι, όπως ακούστηκε, και ψηφοθυρική. Πρώτα απ' όλα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ήταν και παραμένει μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν καταθέσει και νομοσχέδιο. Πρόταση νόμου. Όμως, σε άλλες συνθήκες. Τότε που η φτώχεια δεν ήταν παραπάνω από 10% του ελληνικού λαού, ενώ τώρα έχει ξεπηδήσει στο 22% του ελληνικού λαού. Τότε που η ανεργία ήταν 500.000 και τώρα είναι 1,5 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν, το να συζητούμε χωρίς να βλέπουμε την πραγματικότητα, είναι το λιγότερο ένας επιστημονικός ή κοινωνικός δογματισμός. Θέλω να τονίσω, το είπε και η κυρία Φωτίου, η αρμόδια υπουργός, ότι θα αξιολογήσουμε τα προγράμματα για να δούμε το θέμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δεν θέλουμε όμως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να αποτρέψει στην πράξη την επανένταξη των αποκλεισμένων από την εργασία στην εργασία. Δεν θέλουμε να αποτελέσει μια διάχυτη πολιτική διανομής πόρων. Δεν θέλουμε να καταντήσει ψηφοθυρικό τέχνασμα όπως συνέβη με το κοινωνικό μέρισμα σε αρκετές περιπτώσεις. Συνεπώς, και με αυτό ολοκληρώνω αυτή την κριτική, είναι προφανές ότι η μάχη την οποία δίνουμε σήμερα είναι μάχη στοχευμένη, είναι μάχη που στο επίκεντρό του έχει το παιδί, τις οικογένειες με παιδιά, κατά προτεραιότητα, σαν κριτήριο διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι μάχη η οποία είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο ανάγχωμα για την γενικευμένη αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ όσο προχωρεί, επαναλαμβάνω, και η μάχη για την ανάπτυξη και για τη ρύθμιση του χρέους. Κοιτάξτε, έχουμε συνείδηση ότι η μάχη για την ανθρωπιστική κρίση και για τα υπόλοιπα ζητήματα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίσθημα του λαού για απονομή δικαιοσύνης. Όσα συνέβησαν έχουν έντονο στοιχείο παρανομίας, αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς, πολιτικών ευθυνών, αλλά πιθανών και ποινικών ευθυνών. Η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί μπροστά στον ελληνικό λαό ότι θα προχωρήσει στην εκαθάριση αυτών των περιπτώσεων. Άφησα τελευταίο ένα ζήτημα το οποίο άκουσα από τον εκπρόσωπο τον κοινοβουλευτικό του ΚΚΕ σχετικά με την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία που έχει καταθέσει η Χρυσή Αυγή. Καταρχήν σημειώνω το σκεπτικό της παρέμβασης του κυρίου Καραθανσόπουλου. Μας προβληματίζει. Δεν μας βρίσκει αδιάφορος. Θέλουμε να τονίσουμε όμως ότι εμείς θα υποστηρίξουμε το νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο, εφόσον τεθεί στη Βουλή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια μιας εξαγγελίας παρών και μετά να μην ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε, αν τεθεί, ονομαστική ψηφοφορία. Και είναι σαφές ότι η υποστήριξη του νομοσχεδίου είναι μια απάντηση σε όσους πιθανόν να θέλουν να δημαγωγήσουν από άλλες κατευθύνσεις, με διάφορα τερτύπια κοινωνιευτικά, εδώ στην αίθουσα μέσα,
για να παρακάμψουν την κοινωνική ουσία της κρίσης που ζούμε. Διότι, για να το τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ευτυχώς όχι ακόμα η Ελλάδα λόγω του δημοκρατικού αναχώματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν συνεχιστεί η πολιτική της λιτότητας στην Ευρώπη και της ανεργίας, εάν θα έχουμε μια επέκταση του φαινομένου του λεπενισμού, της ακροδεξιάς επιρροής, αν δηλαδή θα αποχαιρετήσουμε το δημοκρατικό και αντιφασιστικό κεκτημένο επί του οποίου οικοδομήθηκε η μεταπολεμική Ευρώπη και οι ελπίδες των λαών για την ευημερία και την ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτό είναι που φοβούνται και στην Ευρώπη, ότι από εδώ μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό μήνυμα, ένας άλλος δρόμος, να φανεί ότι μονόδρομος απάντηση στη λιτότητα είναι η πρόταση που διαμορφώνει με αντιφάσεις, με δυσκολίες, αλλά με οργανική ενότητα με το λαό και με αναγνώριση από τον λαϊκό παράγοντα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ.